Πάμε στα εικαστικά. Βεβαίως, πάμε στα εικαστικά. Πάμε σε μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής που εγκαινιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου. Στην Εγνατία, θα σας πούμε όμως αμέσως μετά λεπτομέρειες, διότι θα δούμε και δείγμα του καλλιτέχνη που φιλοξενούμε στο στούντιο και έχουμε τη μεγάλη χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο ζωγράφος και εικαστικός Φιλίπ Λαφεριέρ. Καλημέρα. Κομμά σε βά. Τρε μια. Μου επιτρέψει από το επόμενο. Καλά. Ναι. Λαφεριέρ. Καλά, καλά το είπες. Ναι, ναι. Το είπες καλύτερα. Καλά. Πολύ μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην... για να μην χαλάσουμε μετά την κουβέντα, μην τη διακόψουμε ναι. Τον καλεσμένο μας, να πούμε ότι για άλλη μια φορά εσείς τηλεφωνείτε στο 2310-265-828 για τα μπαλέτα Μπεριόσκα. Καλέστε. Έτσι, 23 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πιο αντιπροσωπευτικά μπαλέτα της Ρώσικης σκηνής. Λοιπόν. Μιλάμε για χωροθέατρο το οποίο έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές παγκοσμίως. Και μάλιστα μιλάμε για 63 χρόνια παράδοσης. 2310-265-828 τώρα. Δύο μονές προσκλήσεις. Πάμε στον κύριο Φιλίπ Λαφεριέρ. Το λέω τώρα για να σπάσει η γλώσσα μου. Να το πεις. Όλο και καλύτερα το λες. Ναι, μπράβο. Ωραία με τη φορά. Από πού μας έρχεσαι, Φιλίπ? Έρχομαι από την Τουλούζ, από την Νότια Γαλλία. Αλλά είμαι 10 χρόνια εδώ. Και τώρα δείχνω τη δουλειά μου σε ένα πολύ χώρο που λέγεται Bordelou. Θα το πω στα γαλλικά γιατί... Γιατί στα ελληνικά ακούγεται κάπως περίεργο. Ακούγεται λίγο περίεργο. Σημαίνει στην ακρή του νερού. Γιατί φέρετε περίεργο, η χώρα έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί φυγόμαστε. Κατάλαβες, φίλε, τι συμβαίνει. Αν και εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι οι μοναδικές επιχειρήσεις που δουλεύουν με την απόλυτη οργάνωση τάξη και δεν κάνω πλάκα είναι αυτές. Ποτέ δεν υπάρχει ουρά, ποτέ δεν υπάρχει γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση και γρήγορα. Τέλος πάντων, σε αυτό το συγκεκριμένο. Αλλάζουμε θέμα. Είναι... σε αυτό το συγκεκριμένο παράγεται τέχνη. Ναι, παράγεται τέχνη. Τώρα είμαι φιλοξενούμενος εκεί πέρα. Άνοιξε πρόσφατα. Τα παιδιά κάνουν design, έχει και ένα μπαρ, δηλαδή αναψυχής, έχει και στούντιο με βίντεο, φωτογραφία. Και εγκαινιάζομαι αυτή τη φάση με την έκθεση, με τα εικαστικά. Μας λένε από το control, ότι ξέρει, μας λέει ένας φίλος μας από το control, ότι ξέρει ορισμένους Έλληνες που δεν μιλάνε τόσο καλά ελληνικά, λέει, όσο μιλάς εσύ. Ευχαριστώ. Μα έχει καταγωγή ο άνθρωπος. Μένει τόσα χρόνια εδώ. Ναι. Και έχω τελειώσει, μεταξύ άλλα, ελληνική φιλολογία. Α, θαυμάσαι αυτό. Φιλολογία. Ναι, ναι. Αλλά στη Γαλλία. Κατέληξες όμως την ζωγραφική. Γιατί οι πρώτες σπουδές μου ήταν καλλιτεχνών. Τελείωσα καλλιτεχνών στη Γαλλία. Μετά ακολούθησα μια πιο θεωρητική κατεύθυνση, ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία. Και ήταν ο λόγος που ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Μελετούσα τους μακεδονικούς τάφους και τη ζωγραφική των μακεδονικών τάφων. Και σας κέρδισε η ζωγραφική. Και τελικά με κέρδισε η ζωγραφική. Άφησα τη θεωρία και γύρισα στην πράξη. Έχεις ακούσει για την έκθεση που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στο Λούβρο? Ναι, ναι, ναι. Για το Μέγαρο Αλέξανδρο. Ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει. Ναι. Νομίζω ότι είναι παλιά έκθεση που γυρίζει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Τι να πω, είναι πολύ, πολύ θετικό πράγμα και γενικά για τη Βόρειο Ελλάδα. Ναι, και μιλήσαμε για μακεδονικούς τάφους δηλαδή, και ναι. Είναι και το αντικείμενό σου. Ναι, 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 είναι το αντικείμενό μου. Γενικά δεν θα έμενα τόσα χρόνια αν δεν μ' άρεσε η Μακεδονία ή η Βόρειο Ελλάδα. Έχει να πεις, έχει πλούσια ιστορία. Έχει πλούσια ιστορία, έχει πολλά πράγματα να αναδείξει και στο σύγχρονο πολιτισμό. Το βλέπουμε τώρα και με την Biennale, δηλαδή υπάρχει αυτή η έκρηξη, άνθηση των τέχνων. Κάποιοι λένε ότι είναι λόγω της κρίσης, εγώ δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι αυτά ήταν ένα καζάνι που έβραζε τόσα χρόνια και έπρεπε να γίνει. Και μέσω της Biennale τώρα δόθηκε ίσως και αυτή η διέξοδος για να εκφραστούν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσοι πολλοί. Σε όλα τα περίπτερα, ας πούμε, έβλεπα στο 15 προχθές που είναι η επίδειξη μόδας πάνω σε παλέτες, το είδες, και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ για να πεις ότι δημιουργήθηκαν τώρα ή κάποιοι πήραν την αφορμή από την κρίση. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ζήμωνε αυτό πολλά χρόνια και με τις συγκυρίες έτυχε να βγει τώρα.
σε αυτή την εποχή. Δεν πιστεύω ότι είναι λόγω της κρίσης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε να δείξουμε. Δείχνουμε από την καινούργια δουλειά του Φιλίππα, όμως έχουμε από την περασμένη δουλειά του, η οποία συμμετείχε στη δράση το λιμάνι αλλιώς, Θεσσαλονίκη αλλιώς. Πάμε να δούμε ένα βίντεο καταπληκτικό με μουσική, αφού μας εξηγήσει ο Φιλίππ ποιοι άλλοι συμμετέχουν και τι θα δούμε ακριβώς στο βίντεο αυτό. Λοιπόν, πέρασαν τα εγγένεια τώρα της τωρινής έκθεσης, αλλά συνεργάζομαι με αυτό το συγκρότημα, τους Magnanimous Trio, που λέγονται ως μουσικό σχήμα. Δεν τους αρέσει να τους καταχωρήσουν, να τους βάζουν μια ταμπέλα σαν jazz συγκρότημα. Παίζουν ελεύθερα και αυτό σχεδιάζουν. Κάθε κομμάτι είναι διαφορετικό. Επειδή αυτά που λέμε είναι καλύτερα να πάμε να το δούμε σε εικόνα. Μισό λεπτό. Θα προτιμούσες να το δείξουμε με πλάνα για να μπορούμε να συζητάμε από πάνω ή έχει νόημα να το δείξουμε ολόκληρο το βίντεο μαζί? Όχι, καλύτερα να το δείξουμε ολόκληρο για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πρόκειται. Είναι μια αλληλεπιδρασία ανάμεσα στα δύο. Πολύ ωραία. Καλύτερα ολόκληρο. Στέριο, βάλτε το ολόκληρο. Πάμε να δούμε τη δουλειά του Φιλίππ και επιστρέφουμε αμέσως μετά να σχολιάσουμε και να σας κάνουμε απροειδοποίητες ερωτήσεις. Φιλίππ Λαφιέρ. Το επίθετο παιδί μου, Φιλίππ είναι, σκέτο. Λαφεργιέρ. Δώστε το βίντεο.
ωραίο βίντεο, τι ωραία εικόνα, τι ωραία μουσική. Να σου πω κάτι, δεν χαλάρωσες. Δηλαδή τώρα μουσική, ζωγραφίζει, αλλά δηλαδή είναι χαλαρωτικό. Και πιστεύω και εσύ που ζωγραφίζεις εκείνη τη στιγμή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να χαλαρώνεις, έτσι δεν είναι? Νιώθω πιο πολύ ένταση. Ένταση με την έννοια ότι είμαι στη διαδικασία της δημιουργίας τους, ναι. Και της αλληλεπίδρασης με τα παιδιά. Με το μουσικό συγκρότημα, με τους Magnanimous Trio και επίσης με τον κόσμο που έρχεται. Γιατί νιώθω το ενδιαφέρον, τα βλέμματα και την καλή διάθεση γενικά, γιατί έρχονται όχι απλά για να διασκεδάσουν, για ψυχαγωγία. Και ειδικά με τα χρώματα, έτσι όπως πρέπει να χαζεύουν να περνάνε πολύ καλά, γιατί είναι το χρώμα. Είναι... Ναι, δεν θέλουν να έρθουν να βάλουν και αυτά την πινελιά τους. Δεν έρχονται κοντά και θέλουν να πετάξουν. Τα παιδάκια έρχονται και θέλουν να προσθέτουν την πινελιά τους. Έχει συμβεί, βασικά, ένα μικρό ατύχημα. Το είχα αφήσει και είχα αφήσει και τα παιδιά, έτσι βλέπα, και έκαναν έτσι δύο... Άφησε το παιδί το απότυπωμά του πάνω στο... Ναι. Όχι, θα έκαναν. Όχι, θα βλέπανε ελεύθερη μπογιά και το τελάρο απέναντι τον καμβά, είτε ήταν ολόκληρο. Αλλά για μένα και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας. Δηλαδή δεν το παρεξηγέμαι και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεται ο κόσμος και συμμετέχει μαζί μου με αυτή την εμπειρία. Φιλίπ, το Μποντελό πού βρίσκεται ακριβώς? Βρίσκεται στην Εγνατία 45, μετά την Ιόνος Δραγούμη. Ωραία, είναι ο νέος πολυχώρος στον οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή και η έκθεση σου, Here Comes the Flood, με τίτλο γενικό. Ναι, έρχεται η πλημμύρα. Έρχεται η πλημμύρα. Βασικά, επειδή το Μπορντολό, που σημαίνει στην ακρή του νερού, στα γαλλικά, μου θυμίζει το στοιχείο του νερού, της πλημμύρας, της κάθαρσης. Οπότε μάζεψα αρκετές δουλειές και καινούριες που έχουν πολύ εντονό αυτό το στοιχείο του νερού. Αν και τα πιο πολλά είναι αφηρημένα. Άρα περισσότερα λοιπόν, ή μάλλον όλα αυτά τα οποία συζητάμε, Εγνατία 45. Έτσι, να τα δείτε, να τα θαυμάσετε, να περάσετε καλά, το βασικό είναι αυτό. Φιλίπ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Όλη συζήτηση και κάθε φορά, με κάθε καινούργια δουλειά και κάθε καινούργια ευκαιρία, εδώ στο στούντιο της TV100. Έτσι. Και να κλείσουμε ακόμα πιο ευχάριστα με το διαγωνισμό για την Περιόσκα. Πάμε να κληρώσουμε από το 1 μέχρι το 18. Δύο μονές προσκλήσεις. Όχι, ο Φιλίπ θα πει. Σωστά. Από το 1 μέχρι το 18. Στέργιο, να πούμε νούμερα. Σωστά. Φιλίπ, θέλουμε τη βοήθεια. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 18. Από την ηλικία μου, 16. 16. Λοιπόν, το νούμερο 16, ποια κυρία είναι? Επί πόσο είναι το 16? Ναι, ποια κυρία είναι το 16? Λοιπόν, περιμένουμε μισό λεπτό μέχρι να αναζητήσουμε μέσα στον κατάλογο με τα ονόματα. Ο κύριος Μελάς, Λάζαρος. Λάζαρος Μελάς, μετά από εβδομάδες κερδίζει κάποιος άντρας, επιτέλους. Λοιπόν. Μπράβο, κύριε Μελά. Ιστορικό το επίθετο. Ηρωικών. Μονή πρόσκληση για τον κύριο Μελά, θα περάσετε καταπληκτικά, να περάσετε καλά. Δεύτερο νούμερο. Ακόμα ένα νούμερο. Εκτός από το 16. Το 7. Το 7. Το 7, λοιπόν. Ποια κυρία είναι, δεν μπορεί. Δύο κυρίες σε μια μέρα. Μάσκα. Η κυρία Μισούδη Ελένη, συγχαρητήρια. Να περάσετε καλά. Θα πάρετε τις προσκλήσεις από την TV100 από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Από τα γραφεία μας Νικόλαου Γερμανού 1. 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, όπως το κάνω. 3. Έτσι. Να περάσετε πάρα πολύ καλά στην Περιόσκα και θα περάσετε την εμπειρία αυτές οι παραστάσεις. Εμείς θα τα πούμε στις 3:30 το μεσημέρι. Δημότης Online σήμερα ξεκινάει. Με την καινούργια του εκπομπή να το ευχηθείτε καλή επιτυχία και να είστε όλοι εκεί, γιατί θα δείτε πράγματα και θάματα που δεν θα τα πιστεύετε. Καλά, είμαστε μεγάλη παρέα. Θα έχετε να συζητάτε για ώρες. Να πούμε ότι θα είναι ο κύριος Σοπασής και θα απαντήσει σε όλους για το πότε θα πάρουν σύνταξη, ποιες θα είναι οι περικοπές, θα τις παρουσιάσουμε αναλυτικά. Αν θα πάρουν σύνταξη επίσης, γιατί δεν ξέρεις. Έτσι, βασικό, τι γίνεται με τις επικουρικές και όλες τις περικοπές, θα τα παρουσιάσουμε και αυτά. Και βέβαια έχουμε και ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε με χιούμορ, που δεν θα το πούμε. Δεν θα το πούμε για να έχουμε αγωνία και να συντονιστούμε στις 2:30. 3:30 ώρα εμείς θα ξαναλέμε. Εμείς θα τα πούμε στην επανάληψη. Για χαιρέτα λίγο τον κόσμο που σχεδιάζει για το... Καλό σας βράδυ και καλησπέρα σας. She has a silver ring from the king.